Κυρίες και κύριοι, σήμερα στη Βουλή διεξάγεται συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την κατάσταση στη Θεσσαλία και τον Εύρο. Και πέρα από τα μεγάλα λόγια που κάθε φορά ακούμε σε τέτοιου είδους συζητήσεις, δεν μπορεί κανένας να κρύψει γιατί το βλέπουμε με τα ίδια μας τα μάτια ότι η κατάσταση είναι επικίνδυνη. Και είναι επικίνδυνη γιατί ακριβώς οι βασικές υποδομές σε όλη τη χώρα, η κατάστασή τους διαμορφώνει μια εξαιρετικά επικίνδυνη συνθήκη εξαιτίας της χρόνιας υποχρηματοδότησης, υποστελέχωσης, εξαιτίας της αποσπασματικότητας, της ανύπαρκτης συντήρησης υποδομών και κυρίως της εμπορευματοποίηση και χώρηση ιδιώτες. Τα κενά σε μέσα και προσωπικό, όπως τα ακούσατε και από το στόμα των καθήλων αρμόδιων των εργαζόμενων, δηλαδή και των εκπροσώπων τους, για την πρόληψη και την αντιμετώπιση φυσικών φαινομένων είναι τεράστια. Οι υπηρεσίε πολιτικής προστασίας είναι ανύπαρκτε, είναι στα χαρτιά. Όλοι πρέπει να αναρωτηθούμε. Μετά τις μεγάλες καταστροφές των προηγούμενων μηνών, των προηγούμενων χρόνων, με τεράστιο κόστος σε ανθρώπινες ζωές, τι άλλαξε. Δεκάδες νεκροί θύματα, κόπη μια ζωής που γίνονται στάχτη, χιλιάδες στρέμματα δάσους που χάνονται για ακόμα μια φορά, χιλιάδες καλλιεργήσιμα στρέμματα κατεστραμμένα, κοπάδια ζώων πνιγμένα. Και όλα αυτά με το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις καταστροφές να μειώνεται χωρίς να προλαβαίνουμε να μαζέψουμε τις σκέψεις μας από την προηγούμενη. Ακόμα και σήμερα περιμένουν τις αποζημιώσεις τους από τις πλημμύρες του Αυγούστου οι κάτοικοι της Θεσσαλίας σπίτια είναι κατεστραμμένα, κόκκινα και πρέπει να κατεδαφιστούν με ευθύνη των κατεστραμμένων ιδιοκτητών τους. 700 οικογένειες άστεγες και παρουσιάζονται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης 50 μόνο οικίσκοι. Οι ανάγκες για βασικές υποδομές αντιπυρικής, αντιπλημμυρικής, αντισυσμικής προστασίας, μη γελιόμαστε, είναι έξω από τους κρατικούς προϋπολογισμούς, αλλά και από τους προϋπολογισμούς των περιφερειών τα τελευταία 13 χρόνια. Από το 2010 που έχουμε το θεσμό των περιφερειών, αυτές οι υποδομές είναι έξω από τους προϋπολογισμούς. Η απάντηση είναι το 112. Με το πρώτο έντονο καιρικό φαινόμενο, χτυπάει με μανία. Αυτή είναι η μέθοδος για αντιμετώπιση για όλα. Μείνετε σπίτι, τρέξτε να σωθείτε. Έτσι επιτυχ, επιτυχάνονται οι διαχρονικοί στόχοι το μέχρι σήμερα κυβερνήσεων, όλων των κυβερνήσεων, κανένας μην κάνει σήμερα τον ανήξερο, οι στόχοι για να κλειδώσουν τα προγενή πλεονάσματα, για να πιαστεί η επενδυτική βαθμίδα, η δημοσιονομική προσαρμογή, φορτώνονται δηλαδή στις πλάτες του εργαζόμενου λαού, τόσο από τη φορολιστία, όσο και από την πλευρά των περικοπών, σε περιφέρειες και δήμους, ακόμη και για στοιχειώδη πράγματα. Και όσον αφορά τα έργα που διαφημίζονται σήμερα, τα περισσότερα είναι βιτρίνα. Αστικέ αναπλάσει, αλλά και επιχειρηματικέ επενδύσει, όπω στην Αττική, για παράδειγμα, ο Βοτανικό και το Ελληνικό. Αναγκαία έργα που απαιτούν γενναία χρηματοδότηση και δεν κερδίζουν από αυτά οι επιχειρηματικοί όμιλοι, καρκινοβατούν. Στην Αττική είναι περίπου 800 τέτοια έργα που μεταφέρονται από χρόνο σε χρόνο από το 2011. Το χτίσιμο ενός σχολείου ή ενός παιδικού σταθμού φτάσαμε να είναι είδηση. Και ακόμα και η συζήτηση για τις αναγκαίες υποδομές απουσιάζει. Ακόμα και για το πιο απλό, το πιο σύνθετο όμως, που είναι το κυκλοφοριακό. Η Αττική ιδιαίτερα σε λίγο θα είναι οδικό δίκτυο ακινησίας, όχι κυκλοφορίας. Και η τελευταία οδική αρτηρία κατασκευάστηκε πριν από 20 χρόνια. Ακριβώς. Πριν από 20 χρόνια, το 2003. Η λεωφόρος Κιβισσού η οποία προχθές είχε μα 13 χιλιόμετρα, είναι πάνω σε σαθρά θεμέλια. Το ίδιο και η Αθηνών, λέμε για τις δύο πιο κεντρικές οδικές αρτηρίες, που καλύπτουν το 40% του πληθυσμού της χώρας. Και πάρα πολλά ακόμα. Σήμερα όλη η συζήτηση εστιάζεται στα 37 δισεκατομμύρια του Ταμείου Ανάκαμψης και στα 26 δισεκατομμύρια του ΕΣΠΑ όχι άδικα. Τα λεφτά είναι πολλά. Είναι χρήματα βγαλμένα από το αίμα κυριολεκτικά του ελληνικού λαού. Ένα ακόμα υπέρογκο δάνειο, το Ταμείο Ανάκαμψης, δεν βρέχει λεφτά, λεφτά, ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτόδεντρα, όπως λέτε. Ένα υπέρογκο δάνειο που θα το πληρώνουν τα παιδιά των παιδιών μας. Και όπως έγινε και με τα προηγούμενα χρηματοδοτικά πακέτα, αν ο ελληνικός λαός δεν διεκδικήσει αναγκαίες υποδομές και έργα που έχει ανάγκη, θα καταλήξουν στις τσέπες λίγων. Η επιθυμία του Πρωθυπουργού να έχει περιφερειάρχες που να συμμερίζονται τις κυβερνητικές στοχεύσεις έχει ξανασυμβεί. Το αποτέλεσμα το έχουμε δει. Οι επιλογές των περιφερειακών αρχών ήταν αρκετά ενδεικτικές για το ποιον υπηρέτησαν σε όλα τα ζητήματα τώρα που τελειώνει η θητεία και ξεκινάει η θητεία των καινούριων εκλεγμένων περιφερειακών αρχών οι εποχές που καλοπροαίρετοι άνθρωποι δεν κατανοούσαν γιατί δήμαρχοι και περιφερειάρχες που παρέλασαν και από εδώ, από αυτό το βήμα, ζητούν να αναλάβουν και νέε αρμοδιότητες από την κεντρική διοίκηση, ενώ δεν τους δίνουν τους ανάλογους πόρους και υπαλλήλου, έχουν περάσει ανεπιστρεπτοί. Τώρα όλοι ξέρουν ότι το κάνουν, γιατί υπηρετούν συνειδητά την πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων και της ανταποδοτικότητας βασικών υπηρεσιών. Αρκεί κάποιο να δει στο site όποιας περιφέρειας επιθυμεί, τις διακηρύξεις των διαγωνισμών, τις δημοπρατής τεχνικών έργων, τις αναθέσεις κτλ. για να καταλάβει γιατί έχουν αποψηλωθεί οι υπηρεσίες, γιατί έχουν μετατραπεί σε γραφειοκρατικούς μηχανισμούς διοχέτευση εκατομμυρίων σε επιχειρηματικούς ομίλους που λιμένονται τον υδρότα και τον πλούτο του λαού μας. Οι υπηρεσίες έτσι όπως τις έχουν απαξιώσει με την υποστελέχωση δεν μπορούν και το ακούσατε από όλου σχεδόν του περιφερειάρχε και από αυτού που θα ακολουθήσουν το βήμα, δεν μπορούν να κάνουν ούτε ένα καθαρισμό ρέματο μόνοι του. Και υπάρχουν ερετοί που πέρασαν και από αυτό εδώ το βήμα που θέλουν να φροντίσουν, λένε οι ίδιοι, καλύτεροι για την υγεία ή για την παιδεία. Όπω ακούσαμε χαρακτηριστικά για να αλλάξουν τι κλειδαριέ, μάλλον για να βάλουν λουκέτα στι κλειδαριέ των δημόσιων υπηρεσιών. Αντίστοιχα, θέλουμε να πούμε εμείς για το τεράστιο θέμα της διαχείρισης των αστικών αποβλήτων, το οποίο υλοποιείται από την κυβέρνηση με άμεση εμπλοκή των περιφερειακών αρχών. Και αυτό για χατήρι των επιχειρηματικών ομίλων, κάτω από την επιβολή μάλιστα ενός ιδιότυπου σιωπητηρίου για αυτό το μεγάλο ζήτημα. Η κυβερνητική στόχευση, την οποία εμείς αντιπαλεύουμε, μπορεί να συνοψιστεί στο σχήμα σταματάμε την ανακύκλωση, παίρνουμε τα σκουπίδια, τα ξανακάνουμε σκουπίδια και αν δεν τα θάβουμε, τα καίμε. Και για όλο αυτό τον παραλογισμό θα πληρώνει και πληρώνει ο ελληνικός λαός και έχουν στήσει ένα χορό δισεκατομμυρίων οι εταιρείε. Κυρίε και κύριοι, θέλουμε να πούμε ότι κανένας δεν έχει πάρει λευκή επιταγή από τον ελληνικό λαό. Παρότι είναι αλήθεια με τις νομοθετικές πρόσθετες παρεμβάσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια, οι νέοι περιφερειάρχες θα έχουν τη δυνατότητα να γράφουν τα περιφερειακά συμβούλια στα παλαιότερα των υποδημάτων τους, να τα καθιστούν εντελώς διακοσμητικά όργανα και οι ίδιοι να απολαμβάνουν υπερεξουσίες. Όμως η ανάγκη για την προστασία της ζωής και τη βελτίωση της ποιότητας ζωής του λαού μας απαιτεί συντονισμένο αγώνα από τους φορείς του εργατικού λαϊκού κινήματος στην νεολαία με στόχο ανα... την ανατροπή αυτής της πολιτικής και είμαστε βέβαιοι ότι και οι εργαζόμενοι και οι κάτοικοι δεν θα κάτσουν με σταυρωμένα τα χέρια. Αυτό το δρόμο προτείνει το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας και η αγωνιστική συμπόρευση μαζί του αποτελεί μία ελπιδοφόρα, τη μόνη ελπιδοφόρα λέμε εμείς, προοπτική προς του λαού. Οι εκλεγμένοι με τη λαϊκή συσπήρωση θα βρεθούν να είστε βέβαιοι στην πρώτη γραμμή αυτού του αγώνα. Σας ευχαριστούμε για την προσοχή.